Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα 11 Αυγούστου και αμέσως τώρα ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Δέλτα Τηλεόραση. Θα παρακολουθήσουμε πρώτα τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας σε τίτλους. Διέλευση του Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Θεόδωρου από την Αλεξανδρούπολη. Τραγική κατάληξη για τον 21χρονο αγνοούμενο στον Έστω, ανασύρθηκε το άψυχο σώμα του από την κήτη του ποταμού. Ξεκίνησε η έκδοση κυνηγητικών αδειών για τη νέα περίοδο από τον Κυνηγητικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης. Στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης αφήχθη ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Θεόδωρος προκειμένου να μεταβεί στην Ύμπρο και να συμμετάσχει στις εορταστικές εκδηλώσεις του Ιουβιλαίου του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου. Ο Μακαριότατος απέστειλε τις ευχές του σε όλους τους πιστούς για την μεγάλη γιορτή του 15 Αυγούστου, κάνοντας γνωστό ότι αμέσως μετά θα συνεχίσει τις ιεραποστολικές πορείες στην Αφρική. Στην Αλεξανδρούπολη έφτασε στις 11 το πρωί της Τετάρτης ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Θεόδωρος, συνοδευόμενος από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως και Σαμοθράκης Άνθιμο και τον Δήμαρχο της πόλης Γιάννη Ζαμπούκη. Ο Μακαριότατος έκανε μια σύντομη στάση στην πρωτεύουσα του Εύρου, καθώς λίγα λεπτά μετά την άφηξή του μετέβει ο δικός προς την Τουρκία, προκειμένου να παραστεί στις εορταστικές εκδηλώσεις του Ιουβιλαίου του Παναγιώτατου Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου. Την 60η επέτειο από την χειροτονία του ως διακόνου και τα 30 χρόνια της θητείας του στον Οικουμενικό Θρόνο της Ορθοδοξίας, θα γιορτάσει φέτος την ιδιαίτερη πατρίδα του την Ύμβρο, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Πέραν των ιεροτελεστιών και πληθώρα άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων, θα διοργανώσει η Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου κατά το διάστημα 6 με 13 Αυγούστου, όπου ο Πατριάρχης θα βρίσκεται στη γενέτειρά του. Κορυφαία στιγμή των εορτασμών θα είναι η Πατριαρχική Θεία Λειτουργία την Παρασκευή 13 Αυγούστου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Παναγίας Ύμβρου με την χωροστασία των δύο Πατριαρχών. Εκφράσω τη μεγάλη μου χαρά που και πάλι μετά από λίγα χρόνια βρίσκομαι στην αγαπημένη μου Αλεξανδρούπολη. Χαίρομαι γιατί δίπλα μου είναι ο αγαπημένος αδελφός μου, ο σεβασμότατος Μητροπολίτης κύριος Άνθιμος και δεξιά μου ο αγαπητός μου Δήμαρχος. Ο σκοπός του ταξιδίου μου είναι να αναχωρήσω μετά από λίγο για την Ύμβρο, να ευρεθώ στον Παναγιώτατο Οικουμενικό μας Πατριάρχη Βαρθολομαίων για να του ευχηθώ για δύο μεγάλα γεγονότα. 60 χρόνια από την ιεροσύνη του και 30 χρόνια ευλογημένης Πατριαρχίας. Έρχομαι από την Αλεξάνδρεια, από την πόλη του Αλεξάνδρου. Μέσα σε δύσκολες συνθήκες λόγω της πανδημίας που όλοι υποφέρομαι, αλλά που βλέπουμε το μέλλον με μεγάλη αισιοδοξία. Ο Μακαριότατος μίλησε για το έργο που επιτελεί στην Αφρική με τις ιεροαποστολικές πορείες που θα ξεκινήσουν και πάλι μετά το 15 Αύγουστο, στέλνοντας τις ευχές του για την γιορτή της μητέρας του Κυρίου, το Πάσχα του καλοκαιριού. Κάλεσε τον Σεβασμιότατο Άνθιμο και τον Δήμαρχο να επισκεφτούν την Αλεξάνδρεια ώστε να δουν οι ίδιοι το ελληνικό στοιχείο που παραμένει ζωντανό ακόμη και σήμερα. Ο Μακαριότατος έχει πλούσιο έργο να επιδείξει κατά το χρονικό διάστημα της ποιμαντορίας του. Αφού εξελέγει Μητροπολίτης Καμερούν το 1997, ανήγειρε ιερούς ναούς, εκπαιδευτήρια και νοσοκομεία, βοηθώντας αδιακρίτους πολλούς Αφρικανούς και Έλληνες. Στις 16 Σεπτεμβρίου το 2002 εξελέγει στην Ιερά Μητρόπολη Ζιμπάμπουε, όπου ίδρυσε 4 ιεραποστολικά κέντρα στην πρωτεύουσα Χαράρε, ελληνικό πολιτιστικό κέντρο χωρητικότητας 400 συνέδρων, δύο μεγάλα ιεραποστολικά κέντρα στο Μαλάουι, τα οποία περιλαμβάνουν νοσοκομείο, τεχνικές σχολές και παιδικούς σταθμούς. Με την αρρωγή της Βουλής των Ελλήνων, ανακαίνισε το ελληνικό τετράγωνο, δηλαδή σχολείο, εκκλησία, πρεσβυτέριο στην πόλη Μπέιρα της Μοζαμβίκης. Επίσης, θεμελίωσε ιερούς ναούς και συνέβαλε στην ίδρυση ελληνικών κοινοτήτων στα κράτη της Μποτσουάνα και της Αγγόλα. Ο χώρος ο δικός μου, παιδιά μου, είναι ολόκληρη Αφρική. Μετά από τον Αύγουστο, μετά της Παναγίας, αρχίζω τεράστιες ιεραποστολικές πορείες στην Ήπειρο του Μέλλοντος, στους ανθρώπους που περιμένουν να τους πω ότι για όλους τους ανθρώπους στον πλανήτη υπάρχει μια θέση κάτω από την αγκάλι και την αγάπη του Χριστού. Θέλω να σας ευχαριστήσω, σεβασμότατε Δήμαρχέ μου, και θα είναι μεγάλη τιμή και χαρά μου να σας υποδεχθώ στην ελληνική Αλεξάνδρεια. Εκεί που άνθησε ο ελληνισμός, τα γράμματα, οι επιστήμες, που οι ολίγοι που μείναμε, οι απόδημοι Έλληνες, πάντοτε φέρουμε μέσα μας την πίστη μας, την ορθοδοξία μας, τη γλώσσα μας, τα σχολεία μας, τις κοινότητές μας.
καλό 15 Αύγουστο να περάσω με παιδιά μου τις υπόλοιπες ημέρες και υπέρμαχο στρατηγός, υπεραγία Θεοτόκος, ο γλυκασμός των αγγέλων, το θλιβωμένον η χαρά να είναι καταφυγή μας και με αισιοδοξία βλέπουμε το μέλλον, προχωράμε γιατί έχουμε μέσα μας την ευλογία του Χριστού. Σας ευχαριστώ, ευλογημένοι να είστε πάντοτε. Νεκρός βρέθηκε ύστερα από μία εβδομάδα ερευνών ο 21χρονος αγνοούμενος των ποταμών Έστου που την Τετάρτη 4 Αυγούστου παρέα με δύο φίλους του βούτυξε στα νερά του ποταμού και έκτοτε δεν αναδύθηκε στην επιφάνεια. Επί 8 ημέρες, δυνάμεις της ΕΜΑΚ, της πυροσβεστικής, της αστυνομίας αλλά και θελοντών επιχειρούσαν στην περιοχή για να βρουν το πρωί της Τετάρτης το άψυχο σώμα του νεαρού στην κήτη του ποταμού. Τραγική κατάληξη είχε ο 21χρονος αγνοούμενος στον ποταμό Νέστο αφού το πρωί της Τετάρτης 11 Αυγούστου βρέθηκε το άψυχο σώμα του στην κήτη του ποταμού. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα kavalaportal.gr, υπάλληλος του ΤΟΕΒ της περιοχής μαζί με αστυνομικούς εντόπισαν τον νεαρό στη δεξιά κήτη του ποταμού πολύ κοντά στη γέφυρα των τοξωτών στο ύψος του στρατοπέδου. Να σημειωθεί ότι ο 21χρονος με καταγωγή από το Δήμο Τοπύρου που κατοικούσε στη Χρυσούπολη αγνοείται από την περασμένη Τετάρτη 4 Αυγούστου όταν επισκέφθηκε την περιοχή όπου πολλοί ντόπιοι σειραίουν αναζητώντας δροσιά το καλοκαίρι με δύο φίλους του. Ο νεαρός βούτυξε στο ποτάμι στο ύψος της Γαλάνης και έκτοτε δεν αναδύθηκε ποτέ στην επιφάνεια του νερού. Όπως απεδείχθη, παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά του Νέστου. Όπως ανέφεραν στην ιστοσελίδα xanthi2.gr, γνώστες του ποταμού Νέστου, η στάθμη των υδάτων είναι πολύ υψηλή, καθώς το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο του Θησαυρού απελευθερώνει τεράστιες ποσότητες νερών από το φράγμα λόγω των αναγκών που υπάρχουν στην παραγωγή ρεύματος από την πρωτεύουσα και ως εκ τούτου ακόμη και κολυμβητές που γνωρίζουν το ποτάμι είναι δυνατόν να παρασυρθούν από τα ιδιαίτερα ορμητικά του νερά. Επί μία εβδομάδα οι ομάδες της 4ης ΕΜΑΚ, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ξάνθης, της Αστυνομίας, καθώς επίσης της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Ξάνθης και Ροδόπης και εθελοντές, επιχειρούσαν στην περιοχή αναζητώντας τον νεαρό. Μετά τον εντοπισμό του, το άψυχο σώμα του 21χρονου ανασύρθηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ξάνθης. Με τρόφιμα και χρήματα μπορούν να ενισχύσουν τους πυρόπληκτους οι πολίτες του Εύρου συμμετέχοντας στις δράσεις που κάνει η Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης. Εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία κάνει γνωστό ότι τα τρόφιμα μπορούν να παραδίδονται σε συγκεκριμένους ναούς στην Αλεξανδρούπολη και τις σφαίρες από τις 12 έως τις 20 Αυγούστου. Παράλληλα, οι πολίτες μπορούν να καταθέτουν χρήματα σε τραπεζικό λογαριασμό της Μητρόπολης. Χρήματα σε τραπεζικό λογαριασμό μπορούν να καταθέτουν οι πολίτες προκειμένου να ενισχύσουν τους πυρόπληκτους στο πλαίσιο δράσεων της Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης. Παράλληλα, σε Αλεξανδρούπολη και Φέρες θα γίνει συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης. Ειδικότερα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Μητρόπολη, ανακοινώνει ότι θα συγκεντρώσει τρόφιμα μακράς διάρκειας και χρήματα από την 5η 12 έως την Παρασκευή 20 Αυγούστου στους εξής χώρους. Αλεξανδρούπολη, πρωί από τις 8.30 έως τη 1.30 το μεσημέρι στο Ανθύμιο Κέντρο, δίπλα στην Αγία Κυριακή. Το απόγευμα από τις 6.30 έως τις 8.30 στους Ιερούς Ναούς Αγίου Νικολάου, Μεταμορφώσεως Σωτήρος και Αγίου Βασιλείου. Στις Σφαίρες, πρωί και απόγευμα στον Ιερό Ναό του Αγίου Αλεξάνδρου. Χρήματα υπέρ των πυρόπληκτων θα συγκεντρώνονται σε τραπεζικό λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας με το όνομα Κεντρικών Ταμείων Ευπηρίας Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης και την ένδειξη υπέρ πυρόπληκτων. Εν τω μεταξύ, καλάθια σε όλους τους ναούς από τη Δαδιά έως το Ορμένιο θα τοποθετήσει η Μητρόπολη Δημοτήχου για τη συγκέντρωση τροφίμων που θα αποσταλούν στις πυρόπληκτες περιοχές. Παράλληλα, όσα έσοδα συγκεντρωθούν τον 15 Αύγουστο από τους Εράνους που θα γίνουν στις εκκλησίες, θα περιέλθουν επίσης για την οικονομική ενίσχυση των πυρόπληκτων. Στις 13 Σεπτεμβρίου θα χτυπήσει τελικά το πρώτο κουδούνι της σχολικής χρονιάς, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσέρχονται στις σχολικές τάξεις τους με πιστοποιητικό εμβολιασμό, βεβαίωση παρελθούσας νόσησης από κορονοϊό ή βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού τεστ, το οποίο οφείλουν να πραγματοποιούν δύο φορές την εβδομάδα.
Τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου ανοίγουν τα σχολεία όλων των βαθμίδων, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων το απόγευμα της Τετάρτης. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αναφορικά με την έναρξη της νέας σχολικής ακαδημαϊκής χρονιάς 2021-2022 και ύστερα από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ειδικών, ανακοινώνει ότι τα σχολεία θα ανοίξουν σε όλη τη χώρα τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου, ενώ οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσέρχονται στην εργασία τους με πιστοποιητικό εμβολιασμού, βεβαίωση παρελθούσας νόσησης από κορονοϊό τελευταίου εξαμήνου ή βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού τεστ, το οποίο θα πρέπει να πραγματοποιείται 2 φορές την εβδομάδα με ευθύνη του εργαζομένου. Οι ίδιες προϋποθέσεις θα ισχύσουν και για το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους φοιτητές στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι μαθητές θα προσέρχονται στη σχολική μονάδα με πιστοποιητικό εμβολιασμού για τους μαθητές 12 ετών και άνω ή βεβαίωση παρελθούσας νόσησης τελευταίου εξαμήνου ή δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού τεστ, το οποίο θα πραγματοποιείται επίσης 2 φορές την εβδομάδα. Τα νέα αναλυτικά πρωτόκολλα λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών θα ανακοινωθούν λεπτομερώς πλησιέστερα στην ημερομηνία έναρξης του σχολικού και ακαδημαϊκού έτους, λαμβανομένων υπόψη πάντοτε των συστάσεων της Επιτροπής των Ειδικών και αναλόγως της πορείας της πανδημίας στη χώρα. Επίσης, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής θα στείλει οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τον οδικό χάρτη της νέας σχολικής χρονιάς, οδηγίες για τη διαχείριση της ύλης, τις απαραίτητες επαναλήψεις, την ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη των μαθητών και άλλες κατευθυντήριες γραμμές. Να σημειωθεί ότι το Υπουργείο Παιδείας παροτρύνει τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας που δεν έχουν ακόμη εμβολιαστεί να σπεύσουν να αξιοποιήσουν αυτή την ασπίδα προστασίας από τον κορονοϊό πριν από την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς με στόχο όλων την προστασία της ατομικής και δημόσιας υγείας και την απρόσκοπτη λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών. Όχι στον υποχρεωτικό εμβολιασμό, λένε με ανακοίνωσή τους οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Κομωτινής. Θεωρούν πως ο εμβολιασμός είναι το σημαντικότερο όπλο προστασίας απέναντι στην πανδημία, αλλά σέβονται τις επιφυλάξεις των συναδέλφων τους. Η συμμετοχή πρέπει να είναι συνειδητή, αναφέρουν χαρακτηριστικά. Ανακοίνωση μια αποδοχή τη υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού κατά τη πανδημία του COVID-19 στο υγειονομικό προσωπικό, ιδιαίτερα όταν αυτή συνδέεται με τα δυσβάσταχτα και δυσανάλογα μέτρα τη αναστολή εργασία και στέρηση μισθού, όπω τονίζει, εξέδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων στο Σεισμανόγλιο Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινή. Σύμφωνα με το incomotini.gr, ολόκληρη ανακοίνωση έχει ω εξή. Μετά την δημοσίευση των διατάξεων του νόμου 4820 κάθετος 2021, καθιερώνεται ουσιαστικά η υποχρεωτικότητα του εμβολίου κατά του κορονοϊού προς όλους τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας. Είναι κοινά αποδεκτό ότι το εμβόλιο αποτελεί το σημαντικότερο όπλο προστασίας και ασφάλειας από τον κορονοϊό. Ο εμβολιασμός, εκτός από την προστασία του ιδίου του εμβολιαζόμενου, αποτελεί πράξη κοινωνικής ευθύνης και ένδειξη αλληλεγγύης απέναντι προς τον συνάνθρωπο. Όμως, τις σοβαρές επιφυλάξεις που διατηρούν κάποιοι από τους συναδέλφους για αυτό δεν μπορούν να τις λύσει η υποχρεωτικότητα, αλλά η σοβαρή εκστρατεία ενημέρωσης και οι πρωτοβουλίες ενθάρρυνσης της συλλογικής ευαισθητοποίησης απέναντι στο πρόβλημα. Σεβόμαστε τις προσωπικές επιλογές και το δικαίωμα όσων υγειονομικών δεν έχουν πιστεί και διατηρούν επιφυλάξεις. Η συμμετοχή πρέπει να είναι συνειδητή και όχι απόφαση εκβιασμών και απειλών. Επιμένουμε στη σημασία της συνέχισης της στήρησης των ατομικών μέτρων προστασίας ως σημαντικό στοιχείο ανάσχεσης της νόσου. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω καθίσταται προφανές ότι δεν αποδεχόμαστε την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, ιδιαίτερα όταν αυτή συνδέεται με τα δυσβάσταχτα και δυσανάλογα μέτρα της αναστολής εργασίας και στέρησης μισθού. Μπορεί να βρισκόμαστε εν μέσω του καλοκαιριού, αλλά το μεταναστευτικό είναι πιο έντονο από ποτέ, όσο και αν δεν το αντιλαμβανόμαστε αρκετοί πολίτες. Θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον γραμματέα συνοριοφυλάκων Εύρου, τον κύριο Δημήτρη Δερβεντλή, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Δερβεντλή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Κουματσίδου, και σε εσάς και στους αγαπητούς τηλεθεατές σας. Να πω φυσικά ότι βλέπουμε εικόνες από το e-evros.gr, όπου βλέπουμε καραβάνι με δεκάδες μετανάστες να περνούν, να διέρχονται μέσα από τον όγκο του Δερίου. Πραγματικά, κύριε Δερβεντλή, δεν ξέρω αν είχατε τη δυνατότητα να δείτε αυτές τις εικόνες που κυκλοφορούν στα social media, το βίντεο δηλαδή, όπου μιλάμε για πολυάριθμους μετανάστες να διέρχονται. Είναι κάτι το οποίο ίσως σε εμάς να μας κάνει εντύπωση, αλλά νομίζω ότι αυτή είναι η πραγματικότητα μέσα στο καλοκαίρι. Κυρία Κουματσίδου, δεν έχω εικόνα, δεν είδα το βίντεο και δεν είμαι κάπου συνδεδεμένος για να βλέπω, παρακολουθώ το δελτίο ειδήσεων. Σε κάθε περίπτωση όμως, όπως σωστά προείπατε, εν μέσω καλοκαιριού με
παραταμένο κάψωνα με τον ποταμό Εύρο να έχει, η στάση του ποταμού Εύρο να έχει μηδενιστεί σχεδόν σε κάποια σημεία, οι πιέσεις που δεχόμαστε από τα κυκλώματα και τις τουρκικές αρχές όσον αφορά το μεταναστευτικό είναι μεγάλες. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ναι, να υπάρξουν και ροές. Τόσο από τον ποταμό Εύρο, το τονίζω, από τη συνογραμμή του Εύρο, ποταμού, αλλά και από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα δεχόμαστε εδώ και καιρό πιέσεις και κάποιος αριθμός μεταναστών, λαθρομεταναστών εισέρχονται λαθρέα στη χώρα μας και από τον ορεινό όγκο, από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Αυτό ίσως η πρώτη φορά ακούμε να το λέει το Σωματείο των Σενοριοφυλάκων, γιατί ως τώρα οι πιέσεις ήταν κυρίως από τον ποταμό Εύρου. Αυτό σημαίνει ότι γνωρίζουν για τον φράχτη, γνωρίζουν ότι οι περιπολίες είναι αυξημένες, οι άνθρωποι οι οποίοι φυλάσσουν τα σύνορα είναι πιο πολλοί, οπότε έχουν αρχίσει να επιλέγουν να μπαίνουν από την Βουλγαρία. Δεν είναι η πρώτη φορά που το αναφέρουμε. Το έχουμε αναφέρει ξανά, ότι τα κυκλώματα επιλέγουν δρομολόγια τα οποία τα βλέπουν ότι μπορούν να δουλευτούν, μπορούν να μας πιέσουν και να εισέλθει κόσμος παράνομα στη χώρα μας. Επιλέγουν λοιπόν τους τρόπους, δοκιμάζουν και είναι μια πάγια τακτική τους. Δεν είναι κάτι καινούριο σε εμάς αυτό το πράγμα. Δηλαδή από ποια περιοχή. Στο γεγονός δεν στέκουμε το πώς θα δουλέψουν τα κυκλώματα. Εγώ στέκομαι στο γεγονός ότι η Τουρκία όλο αυτό τους καλοκαιρινούς μήνες για εμάς βιώνουμε μέρες Μαρτίου του 20 όσον αφορά τις πιέσεις. Η Τουρκία αρχίζει με έναν άλλο τρόπο να εργαλοποιεί το μεταναστευτικό, προσφυγικό, να πιέζει, να προσπαθεί να σπρώξει εντός εγωγικών αδόκιμος ο όρος, το ρήμα, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Οι πιέσεις που δεχόμαστε είναι τεράστιες, είναι μεγάλες. Σε κάθε περίπτωση, ναι, προσλήψεις συνοριακών νέων συναδέλφων γίνανε. Αλλά οφείλουμε να πούμε ότι είχαν να γίνουν προσλήψεις εδώ και 20 χρόνια. Είναι πάρα πολύ θετικό αυτό το πράγμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όταν έχουμε τονίσει τόσο την πολιτική όσο και στη φυσική ηγεσία ότι αυτός ο αριθμός και ο τρόπος που δουλεύουμε με την έννοια ότι ακόμη περιμένουμε να δουλέψει το αυτοποιημένο σύστημα παρακολούθησης των θερμικών καμερών, ακόμη περιμένουμε θερμοβάνη, αν θέλετε και drones, τα οποία θα βοηθήσουν στο έργο μας, νομίζω ότι τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά που επιθυμούμε και μας λυπεί αυτό το πράγμα, γιατί ο αγώνας που δίνουν τα παιδιά, οι νέοι συνοριακοί μαζί με εμάς τους παλαιούς, είναι μεγάλος. Το φιλότιμο, η φιλοπατρία, σε κάθε περίπτωση είναι παραπανήσια και μας λυπεί να ακούμε ότι ο Εύρος έχει γίνει εντός εισαγωγικών ξέφραγο αμπέλι. Άρα είναι αυτό το οποίο λέγαμε και στο παρελθόν, όταν ακουγόταν η πρόσληψη των συνοριοφυλάκων, και αυτό το οποίο ζούμε τώρα είναι ότι ένας πολίτης θα πει, μα προσλήφθηκαν τόσα άτομα, τόσος κόσμος, πάλι δεν μπορείτε να φυλάξετε τα σύνορα. Πάλι περνάνε οι μετανάστες από τα σύνορα. Αλλά από την άλλη, λέγαμε ότι σκέτο ανθρώπινη βοήθεια δεν υφίσταται εάν δεν υπάρχει και ο κατάλληλος τεχνικός και τεχνολογικός εξοπλισμός. Ακριβώς είναι, κύριε Κοσμανίδου, και θα προσθέσω εδώ πέρα ότι και θα πω και για τα οχήματα, για τον στόλο των οχημάτων, το οποίο προμηνών παραλήφθηκε με τυπανοκρουσίες, με δηλαδή πράγματα, ο οποίος αποδεικνύεται ότι εάν δεν ρωτάτε ο συνάδελφος που είναι στην πρώτη γραμμή, όσα οχήματα και να μας φέρουν, δεν θα μας φέρουν ποτέ τα κατάλληλα οχήματα, τον κατάλληλο τύπο οχημάτων. Δυστυχώς, οχήματα τα οποία καλούνται να επιχειρήσουν σε δύσκολους, δύσβατους, χωματόδρομους και πετρώδες, χρειάζονται αντίστοιχα ανάλογα ελαστικά. Τα οχήματα που παραλήφθησαν είναι με ελαστικά για άσφαλτο, για την τροχιά και για το ΑΤΑΠ. Επομένως, καθημερινά θα τύχει να έχουμε και ένα και δύο περιστατικά με τα ελαστικά. Θέλω να πω ότι τελικά ό,τι και να κάνουν η πολιτική ηγεσία, αν δεν έρθει μπροστά στο ποτάμι να επιχειρήσει μαζί μας, δεν μπορεί να καταλάβει το μέγεθος των δυσκολιών που υπάρχουν.
Αυτή τη στιγμή αναφέρατε ότι ζείτε καταστάσεις και πιέσεις μαρτύρου. Αυτό σίγουρα δεν είναι όρατο για όλους τους υπόλοιπους, αλλά αυτό το καραβάνι το οποίο είδαμε σήμερα από το συγκεκριμένο βίντεο να περνά, είναι τουλάχιστον 100 άτομα, δεν το συζητώ, και είναι ένα τυχαίο βίντεο που τράβηξε κάποιος ο οποίος βρέθηκε εκεί. Είναι καθημερινό φαινόμενο για την περιοχή μας? Όπως σας είπα, δεν το είδα το βίντεο και δεν το έχω επιβεβαιώσει αν ισχύει και αυτά, γιατί κάποιοι άλλοι συνάδελφοι μου είπαν ότι φαίνεται να φοράνε χοντρό αιματισμό, ενδεχομένως δηλαδή να μην είναι ακριβώς αυτούς τους μήνες του καλοκαιρινούς. Όμως είναι καθημερινό φαινόμενο και επιτυχίες όσον αφορά τα χτύματα που έχουμε στα κυκλώματα με συλλήψεις διακινητών και διακινούμενων, αλλά δεν θα κρυφτούν πίσω το χέρι μας, το δάκτυλό μας. Όταν μια μεγάλη δύναμη της αστυνομίας, των υπηρεσιών συνολικής φύλακης διατίθεται όσον αφορά να διαχειριστεί τις συλλήψεις των διακινητών και διακινούμενων, είναι λογικά κάποια κομμάτια, κάποια χτύματα να μένουν εντός εισαγωγικών αφύλακτα. Επομένως, ναι, κάποιος αριθμός λαθρομεταναστών εισέρχεται στη χώρα. Τώρα, αν είναι 50, 20, 10, 10 και μετά συγκεντρώνονται κάπου αλλού και εμφανίζονται πιο μεγάλος αριθμός, αυτό είναι δουλειά της φυσικής ηγεσίας για να το δει, σε συνεργασία με τους συναδέλφους που επικοινωνούν στην πρώτη γραμμή, για να δώσει λύσεις. Και φυσικά είναι και η χαμηλή στάθμη του ποταμού Εύρου, που φυσικά ευνοεί αυτές τις ημέρες το να περάσουν οι μετανάστες προς την ελληνική πλευρά, έτσι, κύριε Δεβεδλή? Όλα είναι υπέρ των κυκλωμάτων αυτή τη στιγμή, όσον αφορά το ποταμό Εύρου και τη στάθμη του νερού. Στις 20 Αυγούστου ξεκινά η νέα κυνηγητική περίοδος και απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή σε αυτήν την υπαίθρια δραστηριότητα είναι η έκδοση άδειας θύρας. Οι διαδικασίες από τον Κυνηγητικό Σύλλογο της Αλεξανδρούπολης ξεκίνησαν και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδώσουν τις άδειές τους όποτε το επιθυμούν. Πέρυσι, οι εγγεγραμμένοι του Συλλόγου ήταν περισσότεροι από 1.000 παρά τις απαγορεύσεις που επιβλήθηκαν λόγω του κορονοϊού. Στην ανανέωση των αδειών θύρας εν ώψη της νέας κυνηγητικής περίοδου, η οποία ξεκινά άμεσα, μπορούν να προχωρήσουν οι κυνηγοί. Σχετική ανακοίνωση εξέδωσε ο Σύλλογος της Αλεξανδρούπολης, δηλώνοντας έτοιμος να συνδράμει τους κυνηγούς στην ανανέωση της άδειάς τους και να τους υποστηρίξει στην ασφαλή άσκηση του κυνηγιού. Δεν έχουμε διαφορές από την ρυθμιστική την περσινή, με τη διαφορά μόνο ότι για την έναρξη 20 Αυγούστου του Τριγωνιού και του Οπτικού, τα τριγώνια από 12 που ήταν ο ανώδοτος αριθμός να θηρεύσει ο κάθε κυνηγός, κατεβήκαμε στα 6. Τι να κάνουμε, θα υπάρχουν και τέτοια προβλήματα, γιατί υπάρχει πραγματικά πρόβλημα με το τριγώνι, γιατί όσο πάει και ο αριθμός μειώνεται αυτού του θυράματος. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι οι άδειες φέτος είναι πιο φθηνές από ό,τι είναι στην περσινή σεζόν, κατά 20-25 ευρώ. Για αυτούς όμως που είχαν περιφερειακή άδεια και γενική άδεια, η τιμή τους θα έχουν όφελος 48 και 70 ευρώ περίπου διαφορά. Περισσότερα από 1.000 άτομα ήταν εγγεγραμμένα πέρσι στον Σύλλογο και ο ρυθμός αυτός δεν αποκλείεται φέτος να ξεπεραστεί, σχολίασε ο γραμματέας του Κυνηγητικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης. Παρακαλώ, εκ μέρους όλου του Διοικητικού Συμβουλίου, όλους τους συναδέρφους κυνηγούς, από όπου έχουν βγάλει τις προηγούμενες χρονιές τις άδειές τους, να αγκαλιάσουν το σύλλογο το δικό μας και γενικά να αγκαλιάσουν τους κυνηγητικούς συλλόγους. Έχουμε πάρα πολλούς εχθρούς. Θέλετε αντικυνηγούς, θέλετε από άλλες εταιρείες, οι οποίες πραγματικά δεν μας βλέπουν και με το καλύτερο μάτι. Παράλληλα, και ούτε υπηρεσιακά να στηριχθούμε για να διατηρηθεί η θύρα στα υψηλά επίπεδα που θέλουμε, χωρίς να έχουμε προβλήματα. Διότι αυτοί οι οποίοι βγάζουν μεμονωμένες άδειες από τα δασαρχεία κάνουν, θα έλεγα, κακό πρώτα στον εαυτό τους και μετά
και σε όλους τους συναδέλφους κυνηγούς. Η νέα κυνηγητική περίοδος ξεκινά από τις 20 Αυγούστου, προϋποθέτει όμως την ανανέωση της άδειας. Παράλληλα όμως με τις υπόλοιπες δράσεις τους, οι κυνηγοί συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις πυροπροστασίας. Χρόνια είμαστε μέλη της πολιτικής προστασίας επίσημα στο ελληνικό κράτος και έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι είναι δηλωμένοι ότι όταν χρειαστεί μας το ζητήσει η πυροσβεστική υπηρεσία να συμμετέχουμε. Έχουμε βγάλει κατά καιρούς και τώρα φέτος ήταν η χρονιά δύσκολη με τον κορονοϊό και με αυτά, μπλόκα από τους πυροφύλακές μας και παρακολουθούσαμε και ελέγχαμε περιοχές. Καταλάβατε. Και είχαμε απάνω και δεξαμενές και στα δύο τα επαγγελματικά αυτοκίνητά μας για να έχουμε για παρεμβάσεις ταχείας γρήγορες επέμβασης. Όσοι επιθυμούν να ανανεώσουν τις αδειές τους μπορούν να επισκεφθούν τα γραφεία του τοπικού συλλόγου καθημερινά και το Σάββατο. Πάμε Βόρειο Εύρο τώρα, κυρίες και κύριοι. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Σάκη Παπανδρέου, τον επικεφαλή της αυτόνομης κίνησης πολιτών του Δήμου Ορεστιάδας. Είναι στο χέρι μας. Κύριε Παπανδρέου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Κουματζίδου. Γεια σας. Γνωστοποιήσατε με δελτίο τύπου ότι αποκεντρώνεται, αλλά αυτό σημαίνει ότι υποβαθμίζεται το ΙΚΑ Ορεστιάδας. Και όταν μιλάμε για το κατάστημα, το τοπικό υποκατάστημα του ΙΚΑ Ορεστιάδας, πολλοί έχουν να θυμηθούν πολλά και πολλοί πολίτες συναλλάσσονται με αυτό το κατάστημα. Τι σημαίνει από εδώ και πέρα για την Ορεστιάδα? Ακριβώς, κύριε Κουματζίδου, πρόκειται για μια, όπως αναφέρουμε και στην ανακοίνωσή μας, μια από τις πιο παλιές υπηρεσίες που λειτουργεί στο Δήμο μας. Η ιστορία, για να καταλάβει και ο κόσμος γιατί πρόκειται, ξεκινάει αρκετά χρόνια πριν. Υπήρξε μια μνημονιακή υποχρέωση το 2012 που έλεγε ότι εντός τριετίας, έως το 2015 δηλαδή, πρέπει να κλείσουν κάποιες υπηρεσίες, κάποιοι να αποκεντρωθούν, να συμπυκνωθούν, μεταξύ των οποίων και τα υποκαταστήματα του ΙΚΑ. Η προηγούμενη κυβέρνηση βρήκε τρόπους και ανέστειλε αυτή τη διαδικασία. Ουσιαστικά και προφανώς ήταν μια πολιτική απόφαση που πήρε η τότε κυβέρνηση. Όμως με το τελευταίο νομοσχέδιο για τα εργασιακά επικαιροποιήθηκε η υποχρέωση αυτή και έγινε νόμος του κράτους πλέον. Που σημαίνει ότι το ΙΚΑ Ορεστιάδας πλέον θα είναι μια υποβαθμίζεται σε αποκεντρωμένο τμήμα της Διεύθυνσης Δημοτήχου. Φεύγουν 5 τουλάχιστον άτομα σε πρώτη φάση από το ΙΚΑ από εδώ από την Ορεστιάδα και ταυτόχρονα όπως καταλαβαίνετε χάνεται η ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που παρήχε σε ένα Δήμο τουλάχιστον πάνω από 30.000 κατοίκους και σε ένα σωρό επιχειρήσεις που έχουμε, έτσι. Mm-hmm. Γιατί πλέον οι υπηρεσίες που θα παρέχονται θα είναι μειωμένες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι ένα τεράστιο πλήγμα για την Ορεστιάδα και για το Βόρειο Εύρο. Άρα πότε ήταν αρχικά να υποβαθμιστεί, να αποκεντρωθεί το ΙΚΑ και τότε ήταν η αποκέντρωση ή ήταν η κλείσιμο τελείως του υποκαταστήματος? Υπήρξε, αυτό ήταν μια μνημονιακή υποχρέωση, σας λέω, το 2012, που έλεγε μέχρι το 2015. Άρα μέχρι το 2015 θα έπρεπε να γίνει. Πραγματικά υπήρχαν κινητοποιήσεις και τελικά πάρθηκε απόφαση να παραμείνει το ΙΚΑ ως είχε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι από τη μια, δηλαδή όταν αυτό το περνάει μέσα από το νομοσχέδιο για τα εργασιακά που ψηφίστηκε το χειμώνα που μας πέρασε. Καταλαβαίνετε άρα λοιπόν δεν έγινε ότι αντιληπτό κύριοι βουλευτές, αυτό το πράγμα, έτσι, κυβερνητικοί νομοβουλευτές, γνώριζαν τι θα ακολουθήσει, μιας και ψήφισαν αυτό το νομοσχέδιο. Εκτός και αν δεν ήξεραν τι ψηφίζουν ή δεν είχαν διαβάσει το νομοσχέδιο, γιατί ξέρετε, γίνονται και αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν στην πρόσφατη ιστορία άνθρωποι που ψηφίζανε και δεν είχαν διαβάσει τα μνημόνια. Είναι γνωστό, τη σπάση. Γι' αυτό λοιπόν εκτιμώ ότι οι κύριοι βουλευτές πρέπει σήμερα κιόλας να βγουν και να μας πούν τι ψήφισαν. Γιατί αν το γνώριζαν αυτή την αποκέντρωση, αυτή την εξέλιξη, κακώς το ψήφισαν. Αν δεν το γνώριζαν πάλι, τι να πω. Πραγματικά δεν έχω λόγια να πω. Αυτό το email το οποίο εσείς αντιληφθήκατε και κάνατε γνωστό έφτασε στους υπαλλήλους του ΙΚΑ προκειμένου να γίνει η μετακίνησή τους, έτσι έγινε γνωστό? Ναι, αυτό το email που έπεσε στην αντίληψή μας σε 9 Αυγούστου ήταν ένα email που η κεντρική διοίκηση του ΙΚΑ ενημέρωνε για το τέλος του υποκαταστήματος κατά κάποιο τρόπο, την υπολειτουργία του και την χαρακτήριζε μέσα από αυτό το email ως αποκεντρωμένο τμήμα με ελάχιστες θα έλεγα αρμοδιότητες. Αυτό έλεγε το email. Παράλληλα σας είπα και πριν ότι μετακινήθηκαν και 5 υπάλληλοι του υποκαταστήματος στο Δημότυχο.
Άρα σαν λοιπόν τμήμα ότι θα λειτουργεί σαν υποκατάστημα το Δημότυχο στο εξής, έτσι. Ακριβώς θα είναι ένα αποκεντρωμένο τμήμα της Διεύθυνσης Δημοτήχου, το ΙΚΑ Ορεστιάδας πλέον. Που σημαίνει ότι ακόμη και πολίτες από τον Βόρειο Ευρώ, από το Τρίγωνο, για να γίνει πιο κατανοητό, θα πρέπει να μετακινούνται μέχρι το Δημότυχο προκειμένου να βγάλουν εις πέρας κάποια δουλειά την οποία θα πρέπει να έχουν παρουσία, φυσική παρουσία. Κάποιες διαδικασίες θα γίνονται υπηρεσιακά, υποθέτω. Έτσι. Αλλά κάποιος που βιάζεται, σαφώς ότι κάποιος που πρέπει να πάρει άμεσα τα χαρτιά του, πρέπει να την κάνει ο ίδιος τη δουλειά του. Δεν μπορεί να περιμένει τις υπηρεσίες πότε θα του φτιάξουν τα χαρτιά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου που πρέπει να μετακινείται, όπως σωστά αναφέρετε, στο Δημότυχο για να κάνει πλέον τις δουλειές του που έχουν σχέση με το ΙΚΑΡ. Και όταν μιλάμε έτσι και για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι πιθανόν είναι και συνταξιούχοι και θα έχουν κάνει πιο μεγάλη ηλικία και θα έχουν να κάνουν και κάποιες διαδικασίες ίσως με τις διαδικασίες των συντάξεων. Άρα μιλάμε για μια μετακίνηση για 40 και 50 χιλιόμετρων για κάποιους ανθρώπους. Ακριβώς μιλάμε για μια μετακίνηση και παραπάνω. Αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν χωριά του Βορείου Εύρου που απέχουν 70 χιλιόμετρα από το Δημότυχο, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν είναι 70, να πας και 70 γυρίσεις. Υπάρχουν και τέτοιοι οικισμοί, τέτοιες κοινότητες στο Βόρειο Εύρω που απέχουν 70 χιλιόμετρα από το Δημότυχο και 60. Το θέμα είναι, κύριε Παπανδρέου, ότι να μην δοθεί ακόμα μια παράταση όπως δόθηκε το 2015, έτσι, να οριστικοποιηθεί ότι το κατάστημα αυτό του ΙΚΑ θα παραμείνει, γιατί μετά από 3 χρόνια θα ξαναβρεθούμε μπροστά σε αυτήν την κατάσταση από τη στιγμή που υπάρχει μια μνημονιακή δέσμευση. Σαφώς, αυτή η εξέλιξη, έχετε δίκιο σε αυτό το πράγμα. Πραγματικά αυτή είναι η εξέλιξη. Ότι εμείς εκτιμούμε ότι αυτό το πράγμα θα συνεχιστεί. Δεν νομίζουμε ότι σταματάει εδώ αυτή η διαδικασία. Εκτιμούμε ότι θα μειωθεί περαιτέρω η δυναμική του υποκαταστήματος του ΙΚΑ Ορεστιάδας. Και γι' αυτό σας λέω και πάλι ότι έχουν ευθύνη μεγάλοι κυβερνητικοί βουλευτές, αλλά επίσης τεράστια ευθύνη, κύριε Κουματζίδου, έχει και η Δημοτική Αρχή. Έχει τεράστια ευθύνη. Δεν μπορείς να είσαι έτσι ανεμικός, άνευρος, δεν θα έλεγα, δεν μπορείς. Γιατί εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι δεν πάλεψε για να λυθεί. Είναι γνωστό τόσα χρόνια αυτό το θέμα. Δεν πάλεψε η Δημοτική Αρχή να δώσει μια λύση. Δεν την ενδιαφέρει μάλλον. Τι να πω, πραγματικά, όταν έχεις άλλα στο μυαλό σου, σε ενδιαφέρει δηλαδή να αγοράζεις σκυλόσπιτα 450 ευρώ και δεν σε ενδιαφέρει, το θεωρείς μικρό πράγμα την επίλυση του θέματος του ΙΚΑ. Τι να πω, πραγματικά. Βρεθήκατε προτελεσμένο γεγονότων, δυστυχώς, αυτήν τη στιγμή. Πραγματικά ήταν πολύ. Το ξέραμε εδώ και καιρό ότι συζητιόταν, αλλά πραγματικά ήταν πολύ ευνηδιαστικό αυτό το email. Το ξέραμε, είχε πέσει στην αντίληψή μας, σας λέω, και πάλι όταν επικαιροποιήθηκε η υποχρέωση αυτή μέσα από το νομοσχέδιο για τα εργασιακά, το χειμώνα. Mm-hmm. Ξέραμε ότι κάποια στιγμή θα γίνει. Πραγματικά μας ευνηδίασε ο χρόνος. Ελπίζουμε να γίνουν και οι αρμόδιες κινήσεις, οι κινήσεις που απαιτούνται προκειμένου να αποφευθεί κάτι τέτοιο, γιατί μιλάμε για γενικότερη υποβάθμιση των περιοχών όταν κλείνουν υπηρεσίες και τραπεζικά ιδρύματα, γιατί είναι και αυτό το θέμα το οποίο παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα, κύριε Παπανδρέου, και στην δική σας την περιοχή. Μα πραγματικά έτσι είναι τα πράγματα. Δηλαδή, εδώ πέρα βλέπετε, εδώ γίνεται μια επίθεση στο Βόρειο Εύρο, γίνεται μια επίθεση στην Ορεστιάδα, γίνεται μια επίθεση γενικότερα στην επαρχία, θα έλεγα. Κλείνουν υποκαταστήματα ταχυδρομείων, κλείνουν τράπεζες, κλείνουν ΙΚΑ, αποκεντρώνονται, κάνουν. Μένουμε με ένα τρομολόγιο τρένο την ημέρα. Πραγματικά κάθε μέρα κάτι καινούριο μας βγάζουν. Και ποιοι είναι αυτοί που τα ψηφίζουν αυτά τα πράγματα? Είναι οι ίδιοι που αποτελούν την Επιτροπή Ανάπτυξης Θράκης. Αυτοί οι ίδιοι λοιπόν που λένε ότι έχουν μια επιτροπή που κοιτάνε πώς η Θράκη θα ανέβει και πώς η Θράκη θα βελτιωθεί και θα αναπτυξιακά θα μεγαλώσει, οι ίδιοι άνθρωποι ψηφίζουν αυτά τα πράγματα. Πολύ κατανοητά, κύριε Παπανδρέου, να σας ευχαριστήσω θερμά. Να είστε εγώ καλά. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια σας. Προς μόνιμο κλείσιμο τώρα φαίνεται να οδεύει και το 13ο Δημοτικό Σχολείο της Αλεξανδρούπολης, αφού και φέτος βρίσκεται στην λίστα των μονάδων που αναστέλουν τη λειτουργία τους. Το σχολείο Φάντασμα, που ιδρύθηκε εδώ και μερικά χρόνια, δεν έχει λειτουργήσει ποτέ, παρά το γεγονός ότι δεκάδες μαθητές στηβάζονται καθημερινές στις αίθουσες των σχολείων. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μιλά για την ετήσια διαδικασία που φέρνει προσωρινά λουκέτα σε σχολικές μονάδες, τονίζοντας πως τα σχολεία των οικισμών του Εύρου κάθε χρόνο έχουν και λιγότερους μαθητές.
Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κωνσταντίνου Μπαντίκου, συνολικά 25 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αναστέλουν τη λειτουργία τους από το επόμενο σχολικό έτος 2021-22. Αναστολή δεν σημαίνει επαόριστον στον λουκέτο, καθώς εάν αυξηθούν οι μαθητές, μελλοντικά δύναται να τεθούν ξανά σε λειτουργία. Στην Αλεξανδρούπολη μπήκε λουκέτο για άλλη μια χρονιά στο 13ο Δημοτικό Σχολείο, το οποίο στο παρελθόν είχε χαρακτηριστεί από τους εκπαιδευτικούς σχολείο φάντασμα. Επίσης ανέστειλαν τη λειτουργία τους το Δημοτικό Σχολείο και τον Υπηαγωγείο των Λουτρών. Φέτος, όπως και πέρσι, επίσης ένα μείον σε όλο αυτό είναι ότι και την περσινή χρονιά και την φετινή μέσα σε αυτή τη λίστα εντάσσεται και το 13ο Δημοτικό Σχολείο. Είναι ένα θέμα που το έχουμε επανελειμμένως θέσει για τη λειτουργία αυτού του σχολείου. Μέχρι το οποίο έχει ιδρυθεί από το 2006, βέβαια, όλα αυτά τα χρόνια από το Υπουργείο βρισκόταν σε θέση αναμονής και έδιναν ένα περιθώριο για να ιδρυθεί, να χτιστεί και αυτό το σχολείο σαν κτίριο. Όμως, περνώντας τα χρόνια, βλέπουμε ότι τα δύο τελευταία χρόνια, ενώ δεν αναφερόταν δηλαδή σε αυτή τη λίστα το 13ο, τα δύο τελευταία χρόνια έχει ενταχθεί και αυτό σε αυτή τη λίστα, γιατί βλέπουν από το Υπουργείο ότι δεν είναι δυνατόν αυτά τα χρόνια να μην έχει ιδρυθεί αυτό το σχολείο. Οπότε πιθανόν και γι' αυτό τα επόμενα χρόνια, 2-3 το πολύ, το περιθώριο θα έχει τελειώσει και θα πάμε για κλείσιμο του σχολείου. Δηλαδή θα γίνει άρση της λειτουργίας του και της ύπαρξής του στο ΜΕΦΕΚ. Να τονιστεί πως η απόφαση ελήφθη με βάση τα πληθυσμιακά κριτήρια και την μικρή ζήτηση φοίτησης. Βέβαια, στην Αλεξανδρούπολη, οι νεαροί μαθητές στηβάζονται μέσα στα σχολεία με μεγάλα τμήματα, καθιστώντας τη μείωση των μαθητών ανά τμήμα ως ένα πάγιο αίτημα του Συλλόγου Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αλεξανδρούπολης. Το ζήτημα είναι το πόσους μαθητές κρίνουμε ότι μπορούν να φοιτούν σε ένα σχολείο. Τα μεγάλα σχολεία, όπως είπα πριν, φτάνουν στους 300 μαθητές περίπου. Δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι ένα σχολείο. Εμείς ζητάμε να μειωθεί από όλα τα μεγάλα σχολεία αυτός ο αριθμός και να αποσυμφορεθούν δηλαδή, αυτά είναι τα περιφερειακά σχολεία, 5ο, 6ο, 4ο, 10ο, 12ο, να αποσυμφορεθούν αυτά τα σχολεία και να οι μαθητές αυτοί να φοιτήσουν στο 13ο Δημοτικό Σχολείο. Έχουμε μεγάλα δηλαδή σχολεία σε κτίρια που ασφικτιούν. Όχι ότι δεν μπορούν να υποστηρίξουν αυτούς τους μεγάλους αριθμούς, αλλά έχει συνέπειες και παιδαγωγικές και σε θέματα επικινδυνότητας και άλλα που προκύπτουν. Σίγουρα πάντως το λυπηρό είναι το ότι πρέπει να ανοίγουν σχολεία, όχι να κλείνουν. Η κυρία Κάλτσου, μιλώντας γενικότερα για τα σχολεία του Εύρου που κλείνουν, αναφέρθηκε στο δημογραφικό, καταλήγοντας πως όλο ένα και περισσότεροι γονείς μετακομίζουν στα μεγάλα αστικά κέντρα, με αποτέλεσμα αρκετές σχολικές μονάδες των χωριών και των οικισμών να κλείνουν. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, δεδομένου του ότι υπάρχει αυξητική τάση στην φοίτηση των παιδιών στα σχολεία της πόλης, σε αντίθεση με τα σχολεία της περιφέρειας και της περιοχής της Αλεξανδρούπολης, τα γύρω χωριά δηλαδή, όπως είπατε, στο Λουτρό για παράδειγμα, τα σχολεία, αλλά και γενικότερα του Εύρου. Δηλαδή αυτή η ερημοποίηση των χωριών του νομού μας φυσικά έχει τις συνέπειες του να κλείνουν τα σχολεία. Και επειδή και η τάση του να συγκεντρώνονται οι κάτοικοι του νομού γενικά και της ευρύτερης περιοχής της Αλεξανδρούπολης στην Αλεξανδρούπολη. Αυτό το ζήτημα, μακάρι να μείνει εκεί, δηλαδή βλέπουμε ότι στην περιοχή του Εύρου της Αλεξανδρούπολης είναι μόνο του Λουτρού που έχουν ανασταλεί σε λειτουργία τους τα σχολεία. Όμως παρόμοια τάση υπάρχει και σε άλλα χωριά. Και είναι λυπηρό βέβαια αυτό. Αιματηρός ήταν ο μήνας Ιούλιος σε θέματα οδικής ασφάλειας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, καθώς έχασαν τη ζωή τους 8 άνθρωποι, σύμφωνα με τον μηνιαίο απολογισμό που κάνει η ελληνική αστυνομία. Την αντίστοιχη περσινή περίοδο, 2 ήταν οι νεκροί.
Τα στοιχεία που δημοσιοποιεί η ελληνική αστυνομία αποτυπώνουν ότι οι οδηγοί αναπτύσσουν υπερβολική ταχύτητα, παραβιάζουν σημάνσεις και δεν τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας. 8 θάνατοι από τροχαία δυστυχήματα σημειώθηκαν τον Ιούλιο στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με τον μηνιαίο απολογισμό της ελληνικής αστυνομίας στα θέματα οδικής ασφάλειας. Συνολικά σημειώθηκαν 46 τροχαία, 6 από τα οποία θανατηφόρα, επίσης 6 σοβαρά τροχαία ατυχήματα και 34 ελαφρά τροχαία ατυχήματα. Από τα τροχαία δυστυχήματα που συνέβησαν σε αστικές και αγροτικές περιοχές των νομών, καταγράφηκαν συνολικά 69 παθόντες, ειδικότερα 8 νεκροί, 11 βαριά τραυματίες και 50 ελαφρά τραυματίες. Τα κυριότερα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων, όπως προέκυψε από την αστυνομική τροχονομική έρευνα, ήταν η υπερβολική ταχύτητα, η παραβίαση σημάνσεων, η απόσπαση προσοχής οδηγού και η μη τήρηση απόστασης ασφάλειας. Οι υπηρεσίες τροχέας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα, εφαρμόζοντας συγκεκριμένο σχεδιασμό που προβλέπει μέτρα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων και των πολιτών, καθώς και για την πρόληψη και αποτροπή ατυχημάτων και δυστυχημάτων σε όλο το οδικό δίκτυο. Στο πλαίσιο των τροχονομικών δράσεων βεβαιώθηκαν συνολικά 9.212 παραβάσεις, από τις οποίες οι σχεδόν 2.500 ήταν επικίνδυνες παραβάσεις. Η ελληνική αστυνομία ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη στα θέματα ασφαλούς οδήγησης και οδικής ασφάλειας, με σκοπό να συμβάλλει στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων, υπενθυμίζει σε όλους τους οδηγούς ότι η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας. Εν τω μεταξύ, για την ασφαλέστερη κίνηση των οχημάτων και τη βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας στον εορτασμό του 15 Αύγουστου, εκτός των μέτρων διευκόλυνσης και κυκλοφορίας που θα ληφθούν σε τοπικό επίπεδο, θα ισχύσει και απαγόρευση κίνησης φορτηγών αυτοκινήτων ωφέλιμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Την γιορτή του Αγίου Εύπλου του Διακόνου γιόρτασαν οι πιστοί της Αλεξανδρούπολης. Το βράδυ της Τρίτης τελέστηκε σπερινό στο εκκλησάκι του Αγίου που βρίσκεται στο λιμάνι, ενώ την Τετάρτη το πρωί η Θεία Λειτουργία προς τιμή του έγινε στην Μητρόπολη. Εκεί μάλιστα βρίσκεται και λείψανο του Αγίου που σύμφωνα με τους στρατιώτες προστατεύει τους ναυτικούς. Στις 11 Αυγούστου γιορτάζει ο Άγιος Εύπλους. Πρόκειται για μάλλον άγνωστη γιορτή, αλλά για τους Θράκες έχει ιδιαίτερη σημασία. Εύπλους σημαίνει τον καλό πλού, το καλό θαλασσινό ταξίδι. Τον Άγιο Εύπλου τιμούσαν στην Ένω της Ανατολικής Θράκης, που στα χρόνια της τουρκοκρατίας τα πλοία της υπήρξαν σημαντική ναυτική δύναμη, γιατί και πλούτο συσσόρευαν, αλλά και όταν ανακηρύχθηκε ο αγώνας της ανεξαρτησίας, αρκετοί καπετανέοι της, αλλά και μεμονωμένα παλικάρια της έσπευσαν τότε στην επαναστατημένη Ελλάδα και προσέφεραν τις υπηρεσίες τους, όπως είναι ο φιλικός Χατζή Αντώνης Βυσβίζης και η σύζυγός του Δόμνα Βυσβίζη, ο Χατζηφρατζής Κούταβος και ο γιος του Μαργαρίτης, ο Δημητρίος Χαρίλαος και τόσοι άλλοι. Ο Άγιος Εύπλους, ο διάκονος, έζησε στην Σικελία στα χρόνια του σκληρού Ρωμαίου Αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Μαρτύρησε δι' αποκεφαλισμού στις 11 Αυγούστου 304 μετά από απόφαση του Ρωμαίου διοικητή Καλβισιανού. Η Εκκλησία μας στις 11 Αυγούστου τιμά τη μνήμη του Αγίου Εύπλου του Διακόνου. Ο Άγιος Εύπλος είναι ένας από τους μάρτυρες της πρώτης χριστιανικής Εκκλησίας. Μαρτύρησε τον 3ο αιώνα στην Κατάνη της Σικελίας. Οι πρόγονοί μας από την Ένω, εξαιτίας του ονόματός του, είχαν την έμπνευση να οικοδομήσουν ένα εκκλησάκι προς τιμήν του Αγίου Εύπλου, καθώς το όνομά του παραπέμπει στον καλό πλού. Και εκείνοι ήταν ψαράδες, ήταν ναυτικοί και είχαν ανάγκη από ευλογία και προστασία στη θάλασσα. Με τα χρόνια βέβαια, αναγκάστηκαν να έρθουν οι ενίτες εδώ στην Αλεξανδρούπολη μετά την μικρασιατική καταστροφή και την ανταλλαγή των πληθυσμών, αλλά η καρδιά τους και οι μνήμες τους είναι ριζωμένες απέναντι στην Ένω και ο Άγιος Εύπλος είναι το μοναδικό παρεκκλήσιο, η μοναδική εκκλησία μαζί με την Αγία Σοφία στα τείχη, η οποία είναι ημικατεστραμμένη. Ο Άγιος Εύπλος όμως διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση, καθώς εκεί ετάφει ο ναύαρχος της καταλήψεως της πόλης, ο Τούρκος. Οι Αλεξανδροπολίτες, πολλοί από τους οποίους κατάγονται από την Ένω, η οποία σήμερα ανήκει στην Τουρκία, το 1997, επί δημάρχου Γιοφτσίδη, έκτισαν στην άκρη του δικού τους λιμανιού μια πανομοιότυπη εκκλησία για να τιμούν ως θαλασσινή πόλη τον Άγιο Εύπλου και να θυμίζουν το παρελθόν της ένδοξης πόλης του Ένου.
Οι Ενίτες είχαν την λαχτάρα και την έμπνευση και τελικά το κατάφεραν να μεταφέρουν εδώ στο λιμάνι της Αλεξανδρουπόλεως το παρεκκλήσιο αυτό σε μία ακριβή αντιγραφή, όπως ακριβώς υπάρχει και στην απέναντι πλευρά, στην Ένο. Έτσι λοιπόν, εδώ και χρόνια, ο Άγιος Εύπλος κοσμεί το λιμάνι της πόλεως μας και είναι ένας Άγιος που προστατεύει όλους τους Αλεξανδρουπολίτες και όλη την περιοχή και τιμάται στις 11 Αυγούστου, κυρίως το βράδυ, καθώς έτσι ευνοεί το πρόγραμμα και οι καιρικές συνθήκες, καθώς είναι εκτεθειμένος στην ηλιοφάνεια την πρωινή. Το πρωί δεν κάνουμε εκεί το πανηγύρι, την λειτουργία την κάνουμε εδώ στο Μητροπολιτικό Ναό. Το πανηγύρι του Αγίου Εύπλου γίνεται το απόγευμα της παραμονής με τον Εσπερινό από τις 8.30 ώρα και με την βραδινή Θεία Λειτουργία μέχρι τις 12. Στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου φυλάσσεται λείψανα του Αγίου, ένα τμήμα από την σχιαγόνα του και πολλοί πιστοί ανήμερα της εορτής επισκέφθηκαν την εκκλησία προκειμένου να προσκυνήσουν την εικόνα και το λείψανό του. Έχουμε την ευλογία εδώ και 10 χρόνια να φυλάσσουμε στον Ναό του Αγίου Νικολάου τεμάχιο του λείψανου του Αγίου Εύπλου, που είναι μια πολύ σημαντική ευλογία. Το τεμάχιο αυτό το θέτουμε σε προσκύνηση κάθε Τετάρτη στη βραδινή λειτουργία και το έχουμε εκεί στο παρεκκλήσι την ημέρα της Πανηγύρεως και εδώ στον Άγιο Νικόλαο όλη την ημέρα της εορτής του Αγίου Εύπλου. Σήμερα όλη την ημέρα δηλαδή μέχρι το βράδυ θα είναι το τεμάχιο του λειψάνου εδώ, θα παρατίθεται για προσκύνηση από τους πιστούς μας. Μετά το χθεσινό σοκ με πάνω από 4.000 νέα κρούσματα που προκάλεσε ο κορονοϊός σε 24 ώρες στην Ελλάδα, ο ΕΟΔΗ ανακοινώνει και τα σημερινά που είναι 3.475. Αυξημένα είναι τα κρούσματα και στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με τον Εύρο να καταγράφει 62 κρούσματα σε ένα 24ωρο. Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 3.475, εκ των οποίων 15 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 524.871, εκ των οποίων 51% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 128 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.564 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. Το ΕΡΤΑΦ για την επικράτεια βάσει των κρουσμάτων εκτιμάται σε 1,09. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 19, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 13.138 θάνατοι. Το 95,2% είχε υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 226. Η διάμεση ηλικία τους είναι 65 έτη. Το 85% έχει υποκείμενο νόσημα και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις μονάδες εντατικής θεραπείας 2.854 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών COVID-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 246. Ο μέσος όρος εισαγωγών του 7 ημέρου είναι 212 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 40 έτη, ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη. Όσον αφορά την γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην περιφερειακή ενότητα εντοπίστηκαν 62 νέα κρούσματα. Στην περιφερειακή ενότητα Ροδόπης 8 νέα κρούσματα. Στον ομό της Ξάνθης 12 κρούσματα. Στην περιφερειακή ενότητα Καβάλας 64 κρούσματα και στο νησί της Θάσου 2 κρούσματα. Στην περιφερειακή ενότητα Δράμας 19 κρούσματα και στον γειτονικό νομό των Σερών 22 κρούσματα. Όσον αφορά τα σημεία ελέγχου και τα τεστ που έγιναν την Τρίτη, έχει ως εξής. Στην Οριστιάδα έγιναν 50 rapid test και βρέθηκαν 2 θετικά που αφορούν σε 2 άντρες με διάμεση ηλικία τα 19 έτη. Στη Λαϊκή Αγορά της Οριστιάδας έγιναν 9 rapid test. Βρέθηκε 1 θετικό που αφορά σε μία γυναίκα 38 ετών. Στο Δημοτικό Θέατρο της Αλεξανδρούπολης έγιναν 261 rapid test με 3 θετικά που αφορούν σε 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 47 έτη. Στο Νομαρχείο της Αλεξανδρούπολης έγιναν 91 rapid test και βρέθηκε 1 θετικό που αφορά σε ένα αγόρι 14 ετών.
Στην Σαμοθράκη, στον οικισμό των Θέρμων, έγιναν 16 rapid test, τα οποία ήταν όλα αρνητικά. Στο λιμάνι της Καμαριώτισσας επίσης βρέθηκαν 50 αρνητικά rapid test. Και τέλος, στην Ροδόπη, στην Δημοτική Βιβλιοθήκη, διενεργήθηκαν 57 rapid test και ήταν όλα αρνητικά. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Δέλτα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.